Κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να βρεθούν στην ετήσια εορταστική εκδήλωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου. Απευθύνει η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μαρία Τσολάκη. Η γιορτή θα γίνει αύριο 5η στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών και έχει τίτλο «Μια ευχή και μια γιορτή για το παιδί», με ώρα έναρξης 6 το απόγευμα. Στη γιορτή συμμετέχει ο γνωστός τραγουδιστής Θάνος Καλλήρης. Επίσης στην εκδήλωση πλαισιώνουν εξαίρετοι πυρώτες καλλιτέχνες. Τα παιδιά των μονάδων παρουσιάζουν το θεατρικό έργο «Η Φρικαντέλα» του Ευγένιου Τριβιζά. Ενώ δεν θα λείπουν και άλλες εκπλήξεις για τους μικρούς φίλους της γιορτής. Όπως είπε η κυρία Τσολάκη, στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση των υπηρετών για τις μονάδες παιδικής προστασίας της Ηπείρου και η καθιέρωση μιας ετήσιας εορταστικής εκδήλωσης, στην οποία θα συμμετέχουν τα παιδιά με τη στήριξη όλων. Η Ήπειρος είπε του εθελοντισμού και της ευεργεσίας, που για πολλά χρόνια πρωτοστατούσε στη φροντίδα και την εκπαίδευση παιδιών από όλη την Ελλάδα, με δομές παιδικής προστασίας που παρήχαν υπηρεσίες υψηλού επίπεδου, μπορεί και οφείλει να σταθεί δίπλα σε κάθε παιδί που δοκιμάζεται. Αναφορικά με την εκδήλωση που θα έχουμε αύριο ως Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας στο Πνευματικό Κέντρο Ιωαννίνων, είναι ανοιχτή σε όλους, αυτό είναι το βασικό. Έχουμε καλεσμένο τον Θάνο Καλλήρη. Ο Θάνος Καλλήρης είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος έχει δείξει διαχρονικά την ευαισθησία του στα θέματα της παιδικής προστασίας. Εμείς θεωρήσαμε ότι πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό για αυτές τις ημέρες και για τα παιδιά και για τους γιαννιώτες. Υπάρχει ένα θεατρικό το οποίο είναι διασκευή του Ευγένιου Τριβιζά, η Φρικαντέλα, το γνωρίζουν οι περισσότεροι, στο οποίο θα συμμετέχουν τα παιδιά του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ηπείρου. Περιμένουμε ότι θα είναι μια διαφορετική ημέρα, ένα διαφορετικό απόγευμα και περιμένουμε τους γιαννιώτες και να έρθουν να μας δούνε και να περάσουν και καλά βασικά. Αυτό. Να ρωτήσω, η πρωτοβουλία αυτή παίρνεται και σαν μια τάξη εξωστρέφειας, δηλαδή ένα άνοιγμα προς το γενιώτικο κοινό. Σαφώς. Δεδομένου ότι περνάνε δύσκολα τα ιδρύματα, κυρία Τσολάκη, και βρίσκονται κυριολεκτικά στο μάτι του κυκλώνα. Άρα λοιπόν είναι μια κίνηση εξωστρέφειας. Ελάτε να μας γνωρίσετε. Ακριβώς. Ελάτε να μας δείτε. Ελάτε να μας δείτε, να μιλήσετε με τα παιδιά. Ακριβώς τα παιδιά θέλουμε να είναι ενταγμένα στην κοινωνία, στην κοινωνία που ζουν, γιατί εδώ πηγαίνουν σχολείο τα παιδιά, σε όλη την περιοχή της Ηπείρου. Σε κάθε περίπτωση, ακριβώς όπως το είπατε, δηλαδή σε μια τέτοια περίοδο, θεωρούμε ότι δεν πρέπει καταρχήν ο κόσμος να χάσει την εμπιστοσύνη του και στην κοινωνική, να το πω έτσι, πολιτική. Όπως ασκείται, αλλά και γενικότερα. Θα σας πω κάτι, και τα παιδιά της Κιβωτού είναι τα παιδιά μας και αυτά. Και θα είναι και καλεσμένα, θέλω να σας πω, στην εκδήλωση και θα έρθουν με τους συνοδούς τους. Όλη υπόθεση λοιπόν που αφορά τους μεγάλους, να το πούμε έτσι, τους ενήλικες, δεν είναι υπόθεση που αφορά τα παιδιά. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε σαφές, θέλουμε η κοινωνία να δει και το έργο μας, και τη δουλειά που γίνεται με τα παιδιά μας, αλλά και τα παιδιά να νιώσουν αυτή την αγκαλιά, τη μεγάλη αγκαλιά της κοινωνίας στην οποία ζουν.